Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι σημαίνει ολοκληρωσιμότητα συνάρτησης, όταν μια συνάρτηση είναι ολοκληρώσιμη, ως προς ένα προσημασμένο ή μηγαδικό μέτρο. Λοιπόν, έχουμε τον εξής ορισμό. Λέμε ότι η F, η οποία πηγαίνει από το Χ στο R παύλα ή στο C παύλα, εντάξει, είναι πραγματική ή μηγαδική, και είναι μετρήσιμη εννοείται, δεν το αναφέρω καν. Λέμε ότι η F είναι ολοκληρώσιμη ως προς το προσημασμένο ή μηγαδικό, και τις δύο περιπτώσεις. Μέτρο μη, αν είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο τώρα, δηλαδή πραγματικό, μη αρνητικό, ως προς το, ας το αναφέρω, μέτρο απόλυτο μη, δηλαδή την απόλυτη κύμανση. Δηλαδή, το ολοκλήρωμα στο χώρο χ ως προς το μέτρο αυτό εδώ πέρα, της απόλυτο F, να είναι επερασμένο. Εντάξει, ολοκληρωσιμότητα λοιπόν μιας F σημαίνει ότι η απόλυτη τιμή της έχει πεπερασμένο ολοκλήρωμα ως προς αυτό το μέτρο. Τότε λέμε ότι η F είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μη. Ωραία. Και πώς ορίζουμε το ολοκλήρωμά της σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Παίρνουμε την F. Ας πάρουμε το μέτρο. Πρώτα θα πάρω την περίπτωση που το νι είναι προσημασμένο. Παίρνω την περίπτωση που το νι είναι προσημασμένο, δηλαδή οι τιμές που είναι από το χ στο μείον άπειρο συνάπειρο, στο R παύλα. Και βέβαια αποκλείουμε την περίπτωση που έχει τιμές, δεν πρέπει να παίρνει ποτέ την τιμή μείον άπειρο ή ποτέ την τιμή συνάπειρο. Τα γνωστά για ένα προσημασμένο μέτρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίρνω αυτή την περίπτωση. Και υποθέτω λοιπόν, έχω υποθέσει ότι έχουν ολοκληρώσιμη. Οπότε ισχύει αυτό. Εντάξει, στον χώρο χ. Θέλω να ορίσω το ολοκλήρωμα της F ως προς το μέτρο νι. Εκεί σκοπεύω. Σκοπεύω να ορίσω το ολοκλήρωμα της F ως προς το προσημασμένο μέτρο νι. Okay. Ωραία. Τώρα, εδώ πέρα σκέφτομαι ότι η απόλυτη κύμανση είναι το νη συν και νη πλην. Δηλαδή τι έχω. Έχω δύο πραγματικά, μέτρα είναι και αυτά, έτσι, είναι θετικά. Έχω δύο μέτρα, των οποίων το άθροισμα είναι το απόλυτο νη. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να συσχετίσω το ολοκλήρωμα αυτής της συνάρτησης με τα ολοκληρώματα της ίδιας συνάρτησης ως προς αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, ο τρόπος που θα γίνει αυτό είναι μέσω απλών συναρτήσεων πρώτα. Και θα πάρω την πιο απλή περίπτωση που η συνάρτησή μου είναι χαρακτηριστική συνάρτηση ενός συνόλου. Για να δούμε. Παίρνω το ολοκλήρωμα μιας χαρακτηριστικής συνάρτησης ως προς αυτό το μέτρο. Στο χώρο χ.
Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι ένα μέτρο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η τιμή, τιμή του μέτρου στο σύνολο α. Τα γνωστά. Αυτό όμως εδώ πέρα, λόγω αυτής της ταυτότητας, είναι το ένα μέτρο στο α, συν το άλλο μέτρο στο α. Ωραία. Και αυτό τι είναι? Είναι και αυτά και τα δύο μέτρα. Άρα είναι το ολοκλήρωμα στο χώρο χ της χαρακτηριστικής συνάρτησης του α, d μη συν, συν το ολοκλήρωμα της χαρακτηριστικής του α, d μη πλην. Ωραία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Έχω λοιπόν την εξής ταυτότητα. Έχω αυτή την ταυτότητα εδώ. Ας το σβήσω τώρα αυτό. Και έχω αυτό ίσον με εκείνο. Τώρα, λόγω γραμμικότητας του ολοκληρώματος, αυτό περνάει και όταν πάρω και γραμμικούς συνδυασμούς τέτοιων συναρτήσεων. Εντάξει, με θετικούς συντελεστές, ας πούμε, στην αρχή. Επομένως, μπορώ αυτό εδώ να το αντικαταστήσω. Αυτομάτως λοιπόν αυτό ισχύει και για συναρτήσεις φι απλές και θετικές. Για κάθε φι λοιπόν απλή και μεγαλύτερη ίσο του μηδενός. Ισχύει αυτό. Και μετά πάμε κατά τα γνωστά. Όταν έχω τώρα μία f η οποία είναι μεγαλύτερη ίσο του μηδενός, μετρήσιμη φυσικά, παίρνουμε αυτή την γνωστή ακολουθία των απλών συναρτήσεων που αυξάνουν και συγκλίνουν στην F. Φιέν. Για κάθε μία από τις φιέν ισχύει αυτό το πράγμα. Παίρνουμε όριο και καταλήγουμε από κυριαρχημένη, από μονότονη σύγκληση στο ίδιο πράγμα για θετικές συναρτήσεις. Εντάξει. Και μετά γράφοντας μια οποιαδήποτε F σαν το θετικό της μέρος μείον το αρνητικό της μέρος, καταλήγουμε ότι αυτό ισχύει και για κάθε F μετρήσιμη, η οποία είναι ολοκληρώσιμη, έτσι. Αυτό που με ενδιαφέρει εν προκειμένου εμένα τώρα, δηλαδή καταλήγω εδώ, ότι αυτή η ταυτότητα εδώ πέρα ισχύει για κάθε F ολοκληρώσιμη. Ως προς στο μέτρο νη. Έτσι. Αν πάρω μια οποιαδήποτε F ολοκληρώσιμη ως προς αυτό το μέτρο, αυτομάτως, επειδή αυτά είναι... Περιμένουμε μια στιγμή να το βάλω σε μια τάξη. Λοιπόν, έχω καταλήξει σε αυτό όταν η F είναι μεγαλύτερη ίσο του μηδενός. Από εδώ βγάζω δύο πράγματα, βγάζω κάτι ακόμα. Βγάζω, επειδή καθένα από αυτά είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, επειδή η F είναι μη αρνητική και αυτά είναι μέτρα, βγάζω αυτομάτως ότι το ολοκλήρωμα F demi sin χ είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα D απόλυτο μη. Και το ίδιο και με το πλήν. Και τα δύο αυτά είναι μικρότερα ίσα από αυτό. Και είναι και μεγαλύτερα ίσα του μηδενός. Εντάξει. Άρα κοιτάξτε να δείτε. Βγάζω ένα πρώτο συμπέρασμα που είναι το εξής. Αν η F είναι ολοκληρώσιμη, η θετική F, έτσι. Αυτό βγαίνει τώρα αφού η F είναι θετική, μπορεί να ισχύει για κάθε F αρκεί να πάρω την απόλυτη τιμή της, που η απόλυτη τιμή είναι θετική. Και από εδώ βγαίνει το εξής. Αν μια F είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο αυτό, που σημαίνει ότι αυτό είναι μικρότερο το συνάπειρο, αυτομάτως η ίδια F είναι ολοκληρώσιμη και ως προς αυτά τα δύο μέτρα. Και αντιστρόφως. Αν μία F είναι ολοκληρώσιμη ως προς και τα δύο μέτρα αυτά, τον ή συν και τον ή πλην, τότε από αυτή την ταυτότητα, που την έχω βγάλει για θετικές συναρτήσεις, έτσι, αυτομάτως αυτά τα δύο είναι πεπερασμένα, άρα και αυτό είναι πεπερασμένο. Που σημαίνει ότι μία F είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο αυτό, αν και μόνο αν είναι ολοκληρώσιμη ως προς αυτά τα δύο μέτρα. Εντάξει. Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν. F ολοκληρώσιμη ως προς αυτό ισοδυναμεί με F ολοκληρώσιμη ως προς και τα δύο αυτά μέτρα.
και τον Ισίν και τον Ιπλή. Και επίσης έχουμε τώρα και την εξής ταυτότητα. Όπως είπαμε, αυτό το αποδείξαμε για θετικές συναρτήσεις. Γράφοντας τώρα μία οποιαδήποτε F σαν τη διαφορά θετικού μέρους και αρνητικού μέρους, δηλαδή F συν και F πλην, και αφαιρώντας κατά μέλη, προκύπτει η ίδια ταυτότητα για οποιαδήποτε F ολοκληρώσιμη. Γιατί περιορίζομαι σε ολοκληρώσιμη? Διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν το εφαρμόσω αυτό για την F συν και το εφαρμόσω και για την F πλην, εντάξει, θέλω μετά να αφαιρέσω κατά μέλη. Για να αφαιρέσεις κατά μέλη, δεν θες να εμφανιστεί συνάπειρο μείον συνάπειρο. Οπότε θες τουλάχιστον ένα από τα δύο ολοκληρώματα, είτε της F συν είτε της F πλην, να είναι πεπερασμένο. Υποθέτοντας ότι η F είναι ολοκληρώσιμη, αυτομάτως και η F συν και η F πλην είναι ολοκληρώσιμες, οπότε και τα δύο ολοκληρώματα είναι πεπερασμένα, μπορώ να κάνω την αφαίρεση. Έτσι. Μπορώ να κάνω την αφαίρεση λοιπόν, και να προκύψει αυτό εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτή την ταυτότητα, καθίστε να τη γράψω. Έχουμε αυτή την ταυτότητα. Για οποιαδήποτε F ολοκληρώσιμη, ως προς το μέτρο αυτό εδώ πέρα, ή ισοδύναμα ως προς αυτά τα δύο μέτρα. Ας αναφέρω μόνο το ένα, ως προς το μέτρο αυτό. Ας έχουμε λοιπόν αυτή την ταυτότητα. Τώρα, okay, ναι. Πώς θα ορίσω τώρα, εμένα ο σκοπός μου ήταν πώς θα ορίσω το ολοκλήρωμα της F ως προς το νη, το προσημασμένο μέτρο. Ωραία, κάνουμε το εξής. Πάμε και παίρνουμε, ορίζουμε τώρα το ολοκλήρωμα της F ως προς το μέτρο νη. Να είναι το ολοκλήρωμα της F ως προς το μέτρο αυτό μείον το ολοκλήρωμα της F ως προς το μέτρο νη πλην. Εντάξει. Σκεφτόμενοι ότι το νη είναι η διαφορά του νη συν από το νη πλην. Νη συν μειον νη πλην, έτσι. Πάμε και ορίζουμε το ολοκλήρωμα της F ως προς το προσημασμένο μέτρο να είναι η διαφορά των ολοκληρωμάτων της F ως προς αυτά τα μέτρα. Αυτό επιτρέπεται να το κάνω, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι αριθμοί. Είναι αριθμοί γιατί έχω υποθέσει ότι η F μου είναι ολοκληρώσιμη, η απόλυτο F ως προς το μέτρο απόλυτο νη. Εντάξει, από τη στιγμή που η F είναι ολοκληρώσιμη, έχω αυτήν εδώ πέρα την ταυτότητα, όπως έχω πει, και είναι ολοκληρώσιμη αυτομάτως και ως προς τα νη συν και νη πλην. Δηλαδή αυτά εδώ είναι αριθμοί. Αφαιρώ αριθμούς και παίρνω αριθμό. Και ορίζω λοιπόν το ολοκλήρωμα της F προς το μέτρο νη να είναι αυτό εκεί το πράγμα, το συνορισμός. Εντάξει. Έχω λοιπόν δύο πράγματα, έχω δύο ταυτότητες. Η μία αυτή εδώ πέρα έχει αποδειχθεί, την αποδείξαμε, ξεκινώντας από χαρακτηριστικές συναρτήσεις, απλές κλπ. Και παίρνοντας όρια. Αυτή την αποδείξαμε και αυτή εδώ πέρα είναι εξ ορισμού. Εντάξει. Ωραία. Μετά τι κάνουμε. Πάμε να θεωρήσουμε τώρα πώς θα ορίσουμε το ολοκλήρωμα συνάρτησης ως προς μυγαδικό μέτρο. Ξεκινώντας πάντα από αυτή την υπόθεση, ότι η συνάρτησή μας είναι ολοκληρώσιμη ως προς την απόλυτη κύμανση του μέτρου. Λοιπόν, πώς θα το ορίσουμε? Θα πάμε τώρα σε πραγματικό μέρος και φανταστικό μέρος του μυγαδικού μέτρου. Δηλαδή κάνουμε το εξής. Τώρα το νη είναι μυγαδικό. Ωραία, το νη γράφεται σαν πραγματικό, έχω το πραγματικό του μέρος, ή I το φανταστικό του μέρος, που αυτά τα δύο είναι πραγματικά μέτρα. Εντάξει, είναι πραγματικά μέτρα. Οπότε, να δούμε τώρα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πεπερασμένο, έτσι.
Τι ισχύει με αυτό. Είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε, είπαμε προηγουμένως ότι η απόλυτη κύμανση αυτού του μέτρου είναι μικρότερη ίση από την απόλυτη κύμανση του μέτρου νη, του μηγατικού μέτρου νη, έτσι. Αυτό είναι προσημασμένο, αυτό είναι μηγατικό. Αυτό το είχαμε αποδείξει προηγουμένως. Δεν θυμάμαι αν είχα κάνει τυπικά την απόδειξη. Νομίζω ότι την είχα κάνει. Τυπικά την απόδειξη αυτή. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορώ ξεκινώντας από αυτό, δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι η τιμή του στο α είναι μικρότερη από την τιμή αυτού στο α, σαν μέτρα. Οπότε από εδώ τώρα παίρνω αμέσως ότι το ολοκλήρωμα της χαρακτηριστικής του συνόλου α ως προς αυτό το μέτρο είναι μικρότερη ίση. Είναι. Αυτό είναι ίσο με εκείνο. Και αυτό που θα γράψω είναι ίσο με εκείνο. Της χαρακτηριστικής του α ως προς αυτό το μέτρο. Εντάξει, μετά. Παίρνουμε το γενικεύουμε για γραμμικούς συνδυασμούς. Οπότε πάμε σε απλές. Μη αρνητικές. Με μονότονη σύγκληση περνάμε σε μετρήσιμες θετικές, μη αρνητικές. Εντάξει. Και φυσικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα για μια συνάρτηση με το απόλυτό της. Και τι έχουμε αυτομάτως. Έχουμε το εξής. Αν η F είναι ολοκληρώσιμη, δηλαδή αν αυτό είναι πεπερασμένο, τότε αυτομάτως και αυτό είναι πεπερασμένο. Άρα έχουμε ότι η F είναι ολοκληρώσιμη ως προς το αυτό εδώ, την απόλυτη κύμανση του πραγματικού μέρους του. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και με το φανταστικό, έτσι. Τα ίδια πράγματα ισχύει με το φανταστικό, ως προς αυτό, ως προς αυτά τα δύο. Okay. Η F λοιπόν είναι ολοκληρώσιμη και ως προς αυτά. Άρα, μπορούμε τώρα να ορίσουμε, έχουμε ήδη ορίσει τι σημαίνει ολοκλήρωμα ως προς το προσημασμένο μέτρο αυτό. Αυτό το έχουμε ορίσει σαν το ολοκλήρωμα της της F ως προς το αυτό εδώ πέρα συν μείον ολοκλήρωμα της F στο χώρο αυτή. Εδώ βάζω το αρνητικό μέρος. Χρησιμοποιώ τον προηγούμενο ορισμό για προσημασμένο μέτρο. Και το ίδιο έχω και για το φανταστικό μέρος, που είναι ένα άλλο προσημασμένο μέτρο, που η συνάρτησή μου είναι ολοκληρώσιμη και ως προς αυτό, την απόλυτη κύμανση. Παίρνουμε λοιπόν τον ορισμό και αυτού νου, το οποίο είναι το αντίστοιχο. Αυτά λοιπόν τα δύο τα έχουμε ορίσει και χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο για να ορίσουμε τώρα το ολοκλήρωμα της F ως προς το νη. Εξορισμού είναι, πώς θα το ορίσουμε, επειδή το νη είναι πραγματικό συν γιότ φανταστικό του μέρος, θα χρησιμοποιήσουμε το αναμενόμενο, δηλαδή θα πάρουμε F D, το πραγματικό του μέρος, συν I, αυτό το ολοκλήρωμα συν I φορές το άλλο ολοκλήρωμα. Εντάξει. Ορίζουμε λοιπόν το ολοκλήρωμα μιας F. Ξεκινάμε από τον ορισμό του από το γνωστό ολοκλήρωμα ως προς ένα μέτρο. Μετά περνάμε μέσω της ταυτότητας που είχα γράψει σε ολοκλήρωμα της F ως προς ένα προσημασμένο μέτρο και μετά περνάμε σε μηγαδικό μέτρο. Κάθε φορά χρησιμοποιώντας αυτά που έχουμε ήδη ορίσει. Έτσι.
Έτσι λοιπόν ορίζεται το ολοκλήρωμα συνάρτησης ως προσημασμένο ή μηγαδικό μέτρο. Και πάντα η υπόθεση είναι ότι η συνάρτησή μας πρέπει να είναι ολοκληρώσιμη, δηλαδή αυτή είναι η προϋπόθεση για να γίνουν αυτά, είναι ολοκληρώσιμη ως προς την απόλυτη κύμανση του μέτρου που εξετάζουμε. Εντάξει. Ωραία. Φυσικά τώρα εδώ, ξεκινώντας με αυτό το τύπο εδώ πέρα, τώρα το χρησιμοποιούμε άνετα, ήταν ο ορισμός. Εδώ τώρα μπορεί κανείς να γράψει, να αντικαταστήσει την F με το πραγματικό της μέρος ή να η φανταστικό της μέρος και να κάνει χρησιμοποιήσει τη γραμμικότητα και τι θα βγάλει. Θα βγάλει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ανάγοντας τα όλα σε πραγματικές συναρτήσεις και πραγματικά μέτρα. Δηλαδή, πραγματικό μέρος της F έτσι, επί D ναι. Από εδώ πέρα, αν βάλεις το φανταστικό, θα βγει ένα γιότ και θα σου γίνει μείον ένα. Άρα, μείον χ φανταστικό μέρος της F, D φανταστικό μέρος του μη. Αυτό είναι το πραγματικό μέρος αυτού. Και μετά βγαίνει και κάτι με I. Συν I επί T, ολοκλήρωμα του φανταστικού μέρους της F, D το πραγματικό μέρος του μη. Τέλος πάντων, συν I, συν το ολοκλήρωμα. Από εδώ θα προκύψει το πραγματικό μέρος της F, D το φανταστικό μέρος του μη. Αυτό ανάγει το ολοκλήρωμα μιας μηγαδικής συνάρτησης ως προς μηγαδικό μέτρο σε ολοκληρώματα πραγματικών συναρτήσεων και πραγματικών μέτρων. Είναι μια τετριμένη ταυτότητα. Αυτό που έχει... Αυτό που έχει... Ναι, και μετά χρησιμοποιεί κανείς τη γραμμικότητα για να περάσει στην, σε αυτή την ιδιότητα, τη γραμμικότητα και ως προς του ολοκληρώματος και ως προς τη συνάρτηση και ως προς το μέτρο. Δηλαδή, ολοκλήρωμα α1F1 και α2F2 δε ένα μηγαδικό μέτρο εδώ ή προσημασμένο οτιδήποτε, αυτό εδώ πέρα είναι α1 ολοκλήρωμα F1 δενή και α2 ολοκλήρωμα F2 δενή. Έτσι, και η γνωστή ιδιότητα της γραμμικότητας ως προς τη συνάρτηση. Αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα μετά, έτσι. Χρησιμοποιώντας το ίδιο πράγμα, όταν αυτό είναι προσημασμένο μέτρο ή μηγαδικό μέτρο. Ανάγεσαι μέσω αυτής σε πραγματικά, και μέσω των νη συν, τέλος πάντων, και νη πλην ανάγεσαι στην αντίστοιχη ιδιότητα για μέτρα. Οπότε αποδεικνύεται εύκολα αυτό. Και το αντίστοιχο πάλι αποδεικνύεται όταν έχουμε συνάρτηση και έχουμε γραμμικό συνδυασμό προσημασμένων ή μηγαδικών μέτρων. Δηλαδή α1, μη 1 και α2, μη 2. Αυτό είναι α1 ολοκλήρωμα της F δε 1 και α2 ολοκλήρωμα της F δε 2. Η γραμμικότητα δηλαδή ισχύει και ως προς τα μέτρα που έχουμε εδώ, ως προς το μέτρο, προσημασμένο ή μηγαδικό. Αυτές λοιπόν τις ταυτότητες μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιεί άνετα σε υπολογισμούς. Το άλλο επίσης που περνάει εύκολα είναι η παραλλαγή του θεωρήματος κυριαρχημένης σύγκλησης για την περίπτωση θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλησης για την περίπτωση που έχουμε όχι τώρα μέτρο αλλά προσημασμένο ή μηγαδικό. Δηλαδή τι λέει το θεώρημα αυτό? Έχουμε το νη να είναι προσημασμένο ή μηγαδικό. Και έχουμε και μια ακολουθία συναρτήσεων οι οποίες συγκλίνουν σε μια F. Και υποθέτουμε ότι όλες αυτές οι Fn κυριαρχούνται από μια συνάρτηση G, η οποία προφανώς είναι μια αρνητική, έτσι. Και θεωρούμε ότι η G είναι ολοκληρώσιμη
ως προς πάντα την απόλυτη κύμανση. G ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο απόλυτο δι, την απόλυτη κύμανση. Εντάξει, τότε από εδώ πέρα παίρνουμε το αναμενόμενο ότι το ολοκλήρωμα τότε λοιπόν τα ολοκληρώματα των FM ως προς το μέτρο νη συγκλίνουν στο ολοκλήρωμα της F ως προς το μέτρο νη. Η απόδειξη είναι αναγωγή στην περίπτωση που το νη είναι πραγματικό μέτρο και μέσω στην περίπτωση που το νη είναι μέτρο. Ανάγοντας το στον ισιν και στον υπλήν και περνώ, αν το νη είναι μηγαδικό, περνώντας πρώτα μέσα στο πραγματικό και το φανταστικό του μέρος. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτές εδώ πέρα τις ταυτότητες. Χρησιμοποιείς δηλαδή το ήδη γνωστό θεώρημα κυριαρχημένης έγκλησης και γραμμικότητες μέσω αυτών των τύπων και περνάνε όλα. Ισχύει λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση το θεώρημα κυριαρχημένη σύγκληση. Δεν θα την κάνω την απόδειξη, είναι τετριμένη. Το άλλο που ισχύει, και αυτό θέλω να πω, εδώ τώρα θέλω να δούμε την απόδειξη, είναι το εξής. Μια ανισότητα. Θυμάστε τη γνωστή ανισότητα, ότι το ολοκλήρωμα μια συνάρτηση ως προς ένα μέτρο, η απόλυτη τιμή του είναι μικρότερη ίση από, την απόλυτη, από το ολοκλήρωμα της απόλυτης τιμής ως προς το μέτρο. Ε. Λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε τώρα το μέτρο μας δεν είναι μέτρο, αλλά είναι προσημασμένο, είναι ηγατικό, ισχύει πάλι μια αντίστοιχη ανισότητα. Έχω την εξής πρόταση, ότι το ολοκλήρωμα της F ως προς ένα προσημασμένο ηγατικό μέτρο, αν πάρω, αυτή είναι μηγαδική συνάρτηση, οτιδήποτε. Αν πάρω την απόλυτη τιμή του, είναι μικρότερη ίση από το ολοκλήρωμα της απόλυτο F ως προς την απόλυτη κίνηση. Έχω αυτή την ανισότητα. Να δούμε λίγο πώς αποδεικνύεται αυτή. Συνήθως αυτά τα πράγματα αποδεικνύονται με ξεκινώντας από απλές συναρτήσεις. Έτσι, και μετά περνώντας με όρια σε γενικότερες συναρτήσεις. Ας πάρουμε λοιπόν την F να είναι μία απλή συνάρτηση. Παίρνω την F να είναι απλή συνάρτηση, δηλαδή να είναι άθροισμα, πεπερασμένο άθροισμα, έτσι. Δεν τα γράφω εδώ πέρα. Κάποιων αριθμών KJ επί χαρακτηριστική του AJ. J από 1 έως M και τα αJ, αυτή είναι ας πούμε είναι η κανονική της αναπαράσταση, δηλαδή τα αJ αποτελούν τη διαμέρηση του ολόκληρου του χώρου και τα KJ είναι οι τιμές που παίρνει η συνάρτηση στο αντίστοιχο αJ και είναι διαφορετικές αυτές οι τιμές. Παίρνω λοιπόν την κανονική αναπαράσταση. Ωραία, τι είναι το ολοκλήρωμα τότε της φ δενή στο χώρο? Αυτό εδώ πέρα είναι το ολοκλήρωμα, φι είναι άθροισμα, KJ βγαίνουν οι αριθμοί απ' έξω και μετά παίρνω το ολοκλήρωμα της χ αλφα-J, στο νι. Μα αυτό είναι το νι του αλφα-J. Λέει από 1 έως M. Αν δεν στα βάλω και αυτό. Οπότε παίρνω τώρα απόλυτη τιμή. Αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο. Αυτή αυτό. Εντάξει. Ναι, αλλά το είχαμε εκεί προηγουμένως. Το νι του α σε απόλυτη τιμή είναι μικρότερο ίσο από το απόλυτο νι του α. Και αυτό τώρα τι είναι εδώ πέρα? Αυτό εδώ πέρα είναι το ολοκλήρωμα στο χώρο μας τη συνάρτηση που είναι ο γραμμικός συνδυασμός με αυτές τις τιμές των χαρακτηριστικών των αJ ως προς το μέτρο αυτό. Ναι, αλλά αυτή η συνάρτηση εδώ πέρα, αν το καλοσκεφτείτε,
δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η απόλυτη τιμή της φύ, έτσι. Η απόλυτη τιμή της φύ, οι τιμές της είναι οι απόλυτες τιμές, τα απόλυτα των τιμών της φύ. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φύ. Και τι κάνω, τι έχω κάνει, έχω αποδείξει αυτή την ταυτότητα εδώ πέρα, την ανισότητα, την έχω αποδείξει για απλές φύ. Ωραία. Και τι κάνουμε μετά, πώς θα περάσουμε σε μια οποιαδήποτε F ολοκληρώσιμη. Φέρουμε μια F ολοκληρώσιμη, πάντα ολοκληρώσιμη. Ως προς το μέτρο αυτό εδώ, ε. Παίρνουμε μια F ολοκληρώσιμη και με τώρα χρησιμοποιούμε αυτή το γνωστό από παλιά ότι μπορούμε να βρούμε απλές συναρτήσεις, υπάρχουν απλές συναρτήσεις οι οποίες συγκλίνουν στην F και οι απόλυτες τιμές τους αυξάνουν προς την απόλυτη τιμή της F. Μπορούμε να βρούμε τέτοιο δηλαδή. Εντάξει, οπότε το έχουμε αποδείξει για απλές, έχουμε αυτή την κατάσταση λοιπόν και μετά παίρνουμε τώρα και εφαρμόζουμε στη μία περίπτωση, στην αποκή περίπτωση λόγω αυτής της αυξητικότητας εφαρμόζουμε μονότονη σύγκληση, άρα το όριο εδώ πέρα θα βγει το ολοκλήρωμα της απόλυτο F. Και στην άλλη, στην από εδώ μεριά, θα προκύψει το ολοκλήρωμα, τα ολοκληρώματα αυτά συγκλίνουν στο ολοκλήρωμα της F. Από θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλησης, αυτό που έγραψα προηγουμένως. Γιατί αυτές οι φιέν συγκλίνουν στην F. Και λόγω αυτής της αυξητικότητας, αυτές φράσονται από αυτήν που αυτή είναι ολοκληρώσιμη. Είναι η G δηλαδή. Χρησιμοποιώ σαν G αυτή τη συνάρτηση, την απόλυτο F. Εντάξει. Και μετά, άρα τα ολοκληρώματα αυτών συντείνουν στο ολοκλήρωμα της F. Και παίρνω την ανισότητα από τις προηγούμενες ανισότητες, έτσι. Μια άλλη ανισότητα που ισχύει, δεν θα την αποδείξω, διαβάστε την από τις σημειώσεις. Ήθελα να την αποδείξω, αλλά δεν χρειάζεται, θα χάσουμε πολύ χρόνο, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ισχύει το εξής, ότι η απόλυτη κύμανση ενός συνόλου α είναι ίση με το supremum ενών πραγμάτων, των ολοκληρωμάτων, τον F ως προς το μέτρο ν, των ολοκληρωμάτων στο σύνολο α, όπου το ν τώρα είναι ένα προσημασμένο ημιγαδικό μέτρο. Όπου αυτές οι F, καλά είναι μετρήσιμες, και έχουν την ιδιότητα ότι είναι μικρότερες, κατά μέτρο, μικρότερες ίσες του 1 στο α. Αν πάρω λοιπόν τα ολοκληρώματα συναρτήσεων ως προς το δοσμένο προσημασμένο ημιγαδικό μέτρο στο σύνολο α, όπου αυτές είναι μικρότερες ίσες κατά μέτρο από 1 στο α, τότε το supremum αυτών των ολοκληρωμάτων είναι αυτό. Η μία κατεύθυνση είναι πολύ απλή. Πώς πάει. Αν πάρω ένα οποιοδήποτε τέτοιο με αυτό το περιορισμό, τότε τι έχω. Προφανώς αυτό εδώ πέρα είναι το ολοκλήρωμα της F επί τη χαρακτηριστική του α, έτσι, σε όλο το χώρο. Δεν είναι. Και χρησιμοποιώ την ανισότητα που έχω εκεί πέρα με αυτή τη συνάρτηση μέσα. Οπότε θα βγει μικρότερο ίσο, βάζω το απόλυτο μέσα. Άρα θα βγει απόλυτο F επί το απόλυτο της χαρακτηριστικής. Το απόλυτο της χαρακτηριστικής όμως είναι πάλι χαρακτηριστική, γιατί αυτή παίρνει τιμές 0 ή 1. Και μετά D βάζω όμως το απόλυτο και στον. Και αυτό εδώ πέρα τώρα τι είναι. Αυτή η συνάρτηση τώρα είναι η μικρότερη ίση του 1 στο α. Αυτό είναι το ολοκλήρωμα στο σύνολο α, έτσι. Τη χαρακτηριστική τη βάζω εδώ.
Αυτή όμως είναι μικρότερη ίση του 1, αυτή είναι η υπόθεσή μου, άρα αυτό είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα στην α του δε απόλυτο λ. Ναι, αυτό όμως είναι το απόλυτο λ του α. Και έτσι βγάζω ότι αυτό είναι μικρότερο ίσο από εκείνο. Άρα το supremum είναι μικρότερο ίσο από εκείνο, έτσι. Έχω βγάλει αυτό. Μετά πώς θα βγάλω την ανάποδη ανισότητα τώρα. Την ανάποδη ανισότητα. Ωραία. Για να δούμε την ανάποδη. Έχω γράψει τίποτα. Ούτε που θυμάμαι. Για δείτε. Τελικά θα το αποδείξω. Για να δούμε τώρα. Γιατί αυτό, σκοπεύω λοιπόν τώρα να αποδείξω αυτό. Ερωτηματικό. Ωραία. Πάω και παίρνω μια οποιαδήποτε διαμέρισση του α. Πάω στον ορισμό του απόλυτον ή του α. Παίρνω α1, αμ, διαμέρισση του α. Ξένα και η ένωσή τους είναι το α. Ωραία. Και πάω και παίρνω το άθροισμα των νη αΔ με απόλυτα. Ξέρω τώρα ότι αν πάρω το supremum ως προς όλες τις διαμερίσεις θα μου δώσει αυτό. Ωραία. Πάω και παίρνω αυτό λοιπόν. Να δούμε τι θα το κάνουμε. Αυτό τώρα τι είναι. Αυτό είναι... λοιπόν, αυτό πώς ορίζεται. Αυτό εδώ πέρα είναι το άθροισμα. Λοιπόν, προσέξτε πώς θα το γράψω. J από 1 έως M θα γράψω. Αυτό είναι ένας μηγαδικός αριθμός με απόλυτο. Το μέτρο. Οπότε το γράφω σαν τον μηγαδικό αριθμό επί το πρόσημό του με συζυγές. Το πρόσημο αυτού του νη αΔ με συζυγές. Αυτά που έλεγα προηγουμένως. Z επί μέτρο Z μας κάνει το απόλυτο, το μέτρο του. Z επί το συζυγές του προσήμου του Z μας κάνει το μέτρο του Z. Ωραία, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εδώ αυτό θα το γράψω ως εξής. Θα το γράψω σαν ολοκλήρωμα στο χώρο Χ, στο σύνολο α, συγγνώμη, στο σύνολο α, και θα έχω, θα είναι ως προς το μέτρο Ν, ποια συνάρτηση, τη συνάρτηση που είναι άθροισμα με αυτές τις τιμές J από 1 έως M παίρνω να έχει αυτές τις τιμές. Αυτή είναι κάποια μηγαδική αριθμή επί τη χαρακτηριστική του αΔ D. Εντάξει, το βλέπετε. Το άθροισμα βγαίνει απ' έξω. Ωραία. Και τι μένει. Και αυτοί οι αριθμοί βγαίνουν απ' έξω. Και μετά έχω το ολοκλήρωμα στο α της χαρακτηριστικής στο αΔ. Αυτά όμως εδώ πέρα είναι οι τιμές, του νη. Το ολοκλήρωμα στη χαρακτηριστική του αΔ είναι η τιμή του νη στο αΔ. Και είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και αυτό. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το άθροισμα το γράφει σαν ολοκλήρωμα μιας απλής συνάρτησης. Αυτή είναι απλή συνάρτηση. Εντάξει. Εδώ πρέπει να βάλω απόλυτο, το ξέχασα. Προηγουμένως το είχα χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, έχω λοιπόν αυτή την απλή συνάρτηση. Και τώρα δείτε, αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι της μορφής ολοκλήρωμα φι δενή στο σύνολο α. Η φι, ποια απλή ανισότητα ικανοποιεί. Η απόλυτο φι, τι είναι. Είναι η απόλυτο φι, οι τιμές της φι ποιες είναι. Είναι αυτές εδώ πέρα. Αυτοί οι συντελεστές μπροστά από τις χαρακτηριστικές. Είναι αυτά τα πρόσημα.
αυτών των μηγατικών αριθμών. Ναι, αλλά αυτά τα πρόσημα είναι μικρότερα ίσα του 1. Άρα οι τιμές της είναι αριθμοί στο μοναδιαίο κύκλο ή 0 μπορεί να είναι, αν αυτά τα μέτρα είναι 0. Εντάξει, άρα οι τιμές σε απόλυτο φι είναι μικρότερες ίσως του 1. Εντάξει, και τι έχω εδώ πέρα. Έχω αυτή την παράσταση είναι ίση με αυτό το πράγμα εδώ πέρα και μάλιστα επειδή είναι και θετική. Αυτό είναι θετικό πράγμα. Μπορώ να βάλω και παντού απόλυτα. Όλα είναι θετικά αυτά, αφού είναι ίσα με ένα θετικό πράγμα. Μπορώ να βάλω απόλυτα. Και παρατηρώ τι, ότι αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι αυτής της μορφής. Δηλαδή είναι αυτής της μορφής, το βλέπετε εδώ πέρα. Για κάποια φι, δηλαδή, που ικανοποιεί αυτήν. Άρα, αυτό εδώ πέρα είναι σίγουρα μικρότερο ίσο από αυτό το σουπρέμου. Δηλαδή, τι έχω βγάλει. Έχω πάρει μια οποιαδήποτε διαμέρισση του α, έχω φτιάξει αυτή την παράσταση και έχω βγάλει ότι αυτή η παράσταση είναι πάντα μικρότερη ίσο από αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ό,τι είναι. Παίρνοντας αυτά τα αθροίσματα ως προς όλες τις διαμερίσεις, το supremum τους είναι ακριβώς αυτό. Άρα αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο από το άνω φράγμα αυτών που είναι αυτό εκεί. Και έτσι έχω βγάλει αυτό μικρότερο ίσο από εκείνο και έχω την ισότητα. Αυτή είναι μια χρήσιμη ταυτότητα, έτσι. Μου λέει ποια είναι. Κυρίως χρησιμοποιείται έτσι, παίρνω ολοκληρώματα συναρτήσεων σε ένα σύνολο α ως προς ένα μέτρο μηγαδικό ή, πώς το λένε, ή προσημασμένο και αυτές οι συναρτήσεις ξέρω ότι σε καταπόλυτη τιμή είναι μικρότερη ίσως του 1. Ξέρω τότε ότι το σουπρέμου αυτών των πραγμάτων είναι η απόλυτη κύμανση του νη στο σύνολο α εδώ. Εντάξει. Και υπάρχει και ένα τελευταίο για το οποίο θέλω να πω δύο πραγματάκια είναι σε σχέση με το την απόλυτη το άριστο ολοκλήρωμα. Δηλαδή έχω μια συνάρτηση F και έχω και ένα μέτρο μη και παίρνω την F μου να είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μη. Ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο μη. Δηλαδή το ολοκλήρωμα της απόλυτο F, D, μη, θα είναι πεπερασμένο. Όπως έχουμε πει, έχουμε ορίσει τι σημαίνει αόριστο ολοκλήρωμα της F επί μη, έτσι. Αυτό το έχουμε ορίσει. Το οποίο είναι, ξέρω τώρα αν η F είναι πραγματική ή μηγαδική, είναι προσημασμένο ή μηγαδικό μέτρο. Εντάξει, και το έχουμε ορίσει να είναι, να ορίζεται έτσι. Είναι ολοκλήρωμα της F, δε μη, στο σύνολο α. Αυτός ήταν ο ορισμός. Ωραία. Τι γίνεται τώρα αν θέλουμε να δουλέψουμε ως προς με αυτό το μηγαδικό ή προσημασμένο μέτρο. Δηλαδή να δούμε τώρα άλλες συναρτήσεις, αν είναι ολοκληρώσιμες ως προς αυτό το μέτρο και ποιο είναι το ολοκλήρωμά τους ως προς αυτό το μέτρο. Το μηγαδικό ή προσημασμένο. Και έχουμε την εξής κατάσταση. Λέμε, ισχύει η εξής πρόταση. Μία G είναι ολοκληρώσιμη ως προς το ένα λοιπόν. Μία G είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μέτρο F μη αν και μόνο αν η G επί F είναι ολοκληρώσιμη ως προς το μη. Και το 2 είναι
Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι αυτά ολοκληρώσιμα που λέμε, που είναι ισοδύναμα, το ολοκλήρωμα της G ως προς το μέτρο Fμ δεν είναι τίποτε άλλο από το ολοκλήρωμα της GF ως προς το μέτρο Μ. Εντάξει. Για να δούμε πώς θα το διαδικαιολογήσουμε αυτό το πράγμα. Ξεκινάμε με την πιο απλή περίπτωση που η G και η F είναι θετικές. G, F μεγαλύτερες ίσως του μηδενός. Εντάξει. Και σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσω πρώτα με την περίπτωση που η G είναι χαρακτηριστική. Εντάξει, και θα δικαιολογήσουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Όταν έχω χαρακτηριστική συνάρτηση του α, τότε τι έχω? Το ολοκλήρωμα της χαρακτηριστικής συνάρτησης dfμ. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το ολοκλήρωμα, είναι το fμ του α. Προσέξτε, αυτό είναι μέτρο τώρα, γιατί την F την έχω πάρει θετική. Θετική επί μ είναι, επένει μόνο θετικές τιμές, αλλά είναι μέτρο. Παίρνουμε λοιπόν αυτό. Αυτό τώρα εδώ είναι, πώς ορίστηκε αυτό? Αυτό ορίστηκε να είναι το ολοκλήρωμα, να είναι το... Να είναι το, μπράβο, το ολοκλήρωμα στο α της F ως προς το μέτρο μ. Αυτός ήταν ο ορισμός, αν το θυμάστε. Εντάξει, οπότε αυτό μπορώ να το γράψω τώρα, ολοκλήρωμα χαρακτηριστική του α σε όλο το χώρο επί F. Και τι έχω βγάλει? Δείτε, έχω βγάλει αυτήν εδώ πέρα την ταυτότητα, την έχω βγάλει όταν η G, βλέπετε που είναι η G εδώ πέρα, όταν η G είναι χαρακτηριστική συνάρτηση συνόλων. Από εδώ τώρα περνάει εύκολα κανείς σε γραμμικούς συνδυασμούς, τα συνηθισμένα. Γραμμικούς συνδυασμούς, άρα περνάει σε αυτή την ταυτότητα για φι απλές που είναι θετικές, μετά περνάει σε θετικές συναρτήσεις G με το γνωστό επιχείρημα απλές συναρτήσεις που αυξάνουν, και μετά περνάει, και επομένως έχει κανείς αυτή την ταυτότητα εδώ πέρα, αυτή που έχουμε να αποδείξουμε, την έχουμε όταν η G και η F είναι μη αρνητικές. Εντάξει. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε αυτή. Και πάμε τώρα στο πρώτο μέρος αυτού που θέλουμε να αποδείξουμε. Ας πούμε ότι τι σημαίνει G ολοκληρώσιμη ως προς Fμ. G ολοκληρώσιμη ως προς Fμ. Τι σημαίνει? Αυτό ισοδυναμεί με εξορισμού ότι το ολοκλήρωμα της απόλυτο G, ότι G είναι ολοκληρώσιμη ως προς την απόλυτη κύμανση αυτή. Αυτό πεπερασμένο. Ναι, αλλά η απόλυτη κύμανση του Fμ είχα αποδείξει προηγουμένως ότι είναι το απόλυτο F επί την απόλυτη κύμανση του μ. Επί το μ, συγγνώμη, επί το μ, το μ είναι μέτρο. Είχα αποδείξει λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα είναι το απόλυτο F επί μ. Εντάξει, και τώρα κοιτάξτε. Έχω έτοιμο αυτό το τύπο όταν η G και η F είναι θετικές. Εδώ έχω θετική συνάρτηση και εδώ έχω θετική συνάρτηση. Άρα αυτό είναι ίσο, άρα ισοδύναμα λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, επί απόλυτο F, βγαίνει η F, η θετική, έξω από το μέτρο. Δε μη, μικρότερο του συνάπειρου, γιατί αυτά τα δύο είναι ίσα. Και αυτό τι μου λέει? Ότι αυτό εδώ τώρα είναι το απόλυτο του γινωμένου. Αυτό μου λέει ότι GF είναι ολοκληρώσιμη
τους αρισμούς ως προς το μέτρο μη. Τι είναι αυτό που έχουμε. Εντάξει, βγήκε λοιπόν αυτός ο τύπος. Και μετά το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να γενικεύσει αυτή την ταυτότητα εδώ πέρα για συναρτήσεις, δηλαδή αυτήν εδώ πέρα που βγάλαμε για θετικές, να την γενικεύσουμε για πώς το λένε, για συναρτήσεις που έχουν κάθε πρόσημο ή μπορεί να είναι και μηγαδικές. Και αυτό τώρα είναι εύκολο, περνάει κανείς, μπορεί να το κάνει κανείς με τον ορισμό, αναλύοντας πραγματικό μέρος, φανταστικό μέρος, και μετά θετικό μέρος, αρνητικό μέρος κλπ. Εντάξει, οπότε δεν θα το κάνω αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που το έχω κάνει για θετικές συναρτήσεις, μετά μπορεί να βγει γενικότερα. Είναι όμως σημαντικό να ξέρουμε αυτό το τύπο σε υπολογισμούς. Όταν έχουμε αόριστο, πώς το λένε, όταν έχουμε ένα μέτρο το οποίο είναι αόριστο ολοκλήρωμα συνάρτησης ως προς μέτρο, αυτό το F επί μη που λέμε.